Εδώ είμαστε, παιδιά, και έχουμε τους Φίνικες, έχουμε το λογότυπο του Survivor και έχουμε το Rob, φυσικά, με μεγάλη μας χαρά. Είσαι πάρα πολύ συμπαθής, Rob. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έκανες εσύ πριν έρθει στην Ελλάδα? Με τι ασχολιώσουν επαγγελματικά? Πριν ήρθα η Ελλάδα, είχα όνειρο ζωής να πάω και να μείνω στην Αυστραλία. Οπότε ήμουν εκεί ένα χρόνο. Αλλά είχα καταλάβει ότι δεν ήταν για μένα, γιατί ήταν πολύ μακριά. Και δεν είχε τόσο παραδοσιακά πράγματα. Οπότε γύρισα Σκωτία και ένας φίλος μου που είχε γνωρίσει, ένα DJ, μου είπε: γιατί να μην έρθεις Αθήνα, να δεις πώς είναι στην Ελλάδα. Για να κάνεις τη δουλειά. Για διακοπές. Α, όχι για να. Νόμιζα στην Αυστραλία έχεις πάει για να δουλέψεις. Όχι, όχι. Ήρθε Αθήνα για διακοπές. 10-15 μέρες και μ' άρεσε πάρα πολύ η κουλτούρα. Γνώρισες και τη γυναίκα σου και σ' άρεσε ακόμα πιο. Πού πήγε η γυναίκα σου? Κρύφτηκε. Κρύφτηκε, μην τη βγάλουμε. Εδώ είναι. Εσύ. Πώς γνωριστήκατε, δεν ξέρω, έξω σε κάποιο μπαρ, στο δρόμο, δεν ξέρω τι, από γνωστούς? Έκατσε 10 μέρες Αθήνα, είχα καταλάβει ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Οπότε με είπε ο φίλος μου, γιατί να μην σε βοηθήσω να βρεις σπίτι εδώ και να δεις αν μπορείς να δουλέψεις κτλ. Τι δουλειά να έκανες? Δουλεύω σαν model. Okay. Έχω δουλέψει στο Λονδίνο. Ωραία. Και τώρα international εδώ, Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε έκατσε εδώ, μ' άρεσε και μου βρήκα ένα σπίτι. Γύρισα μετά από ένα μήνα. Αλλά στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολο. Άσε μας, παιδί, φτάσε στο πότε τη συνάντηση. Το ζουμί είναι ότι μετά από μία εβδομάδα, δύο, πήγα στο γραφείο της Δημήτρας να δουλέψω. Αλλά είχα καταλάβει ότι ήταν ωραία γυναίκα και ήθελα να την ορίζω. Δεν ήταν εκεί, ήταν υπάλληλοι εκεί. Αλλά μετά μου λέει, γιατί να μην πάμε για ένα φαγητό με υπάλληλοι μου, και πήγαμε όλοι μαζί εκεί, σε ένα μαγαζί, αλλά είχαμε χημεία από το πρώτο λεπτό. Είχατε χημεία. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έγινε κάποιες ιστορίες, είπα στο Survivor πώς γνωριστήκαμε και αυτό το βράδυ, τέλος πάντων. Και τώρα είμαστε 5 χρόνια μαζί. Ωραία. Παντρεμένοι 2,5 χρόνια τώρα. Αυτή είναι. Α, η κυρία Μέρη. Και την πεθερά σου αγαπάει. Μέρη δεν τη λένε την πεθερά? Ναι, και την αγαπώ. Σου έκανε και παστίτσιο. Όλα αυτά. Και μουσακά. Μουσακά. Και γεμιστά στο πρώτο. Πρώτη παραγγελία και δεύτερη παραγγελία. Μα φέρατε ένα ταπεράκι, ρε παιδιά. Πραγματικά. Έχει δίκιο. Αλλά τα έχω φάει όλα.